Το αντίδοτο στην αντιμετώπιση της εποχικότητας φαίνεται να βρήκαν οι ηθήνοντες του τουρισμού στην επαρχία Μοχώστου. Με ποιους τρόπους επιτυχάνεται η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου κατά τους χειμερινούς μήνες, στο ρεπορτάζ του Μαρίνου Παυλικά. Η καταπολέμηση της εποχικότητας και η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων των παραγόντων του τουρισμού και των τοπικών αρχών στην επαρχία Αμοχώστου. Εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου της εποχικότητας προωθεί η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της Ελεύθερης Επαρχίας, η οποία σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές της Υπαίθρου υλοποιεί το πρόγραμμα του βιωματικού τουρισμού. Στα πλαίσια του προγράμματος με την ονομασία Endless Sun, Σκανδιναβοί τουρίστες επισκέφθηκαν το Μουσείο Μίλη Χατζηγιώργη στην κοινότητα Φρενάρου, εκεί όπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ιστορία του Αλευρόμηλου, καθώς και να παρασκευάσουν τα δικά τους ψωμιά. Δυστυχώς, σαν Φρενάρου δεν έχουμε ούτε θάλασσα, ούτε παραλίες, αλλά έχουμε άλλους τόπους και τρόπους για να προσφέρουμε στους ξένους περιηγητές και να γνωρίσουν τα ήθη και τα έθιμα της Κυπριακής Υπαίθρου. Το πρόγραμμα Endless Sun υλοποιείται στην Ελεύθερη Αμόχωστο από το 1987 και περιλαμβάνει οργανωμένες επισκέψεις αλλά και συμμετοχή ξένων τουριστών κατά τους χειμερινούς μήνες σε αγροτικές καλλιέργειες και παραδοσιακές βιοτεχνίες με στόχο τη γνωριμία τους με τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Πιστεύω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εμπλουτίζει το προϊόν μας κατά τους χειμερινούς μήνες, αρχίζει αρχές του Νοέμβρη και υπάρχει μέχρι το τέλος του Μαρτίου. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αγκαλιαστεί. Το κάνουμε με στήριξη του ΚΟΤ και των Τουριστικής Επιτροπής Επαρχίας Αμοχώστου. Την ίδια στιγμή, η ΕΤΑΠ Αμοχώστου προβλέπει πως η φετινή χρονιά θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία σε σχέση με το 2017, καθώς παρατηρείται περαιτέρω ανάκαμψη στις παραδοσιακές αγορές, αλλά και εισρωή τουριστών σε Πρωταρά και Αγία Νάπα από νέες αγορές.